Τον επικεφαλής της μέρας 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, καλωσορίζουμε. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους στην εθνική μας εορτή. Είμαστε απομονωμένοι στα σπίτια, αλλά δεν είμαστε απομονωμένοι ψυχικά, εθνικά, πατριωτικά, είμαστε όλοι μαζί. Πειθαρχήσατε εσείς? Τις πειθαρχούμε από την αρχή. Και ως μέρα 25 και ως άτομα θέλουμε να προστατεύσουμε κάθε ζωή. Συμφωνώ απόλυτα με κάτι που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα διάγγελμά, ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας ως φορέα. Δεν είναι ότι δεν βγαίνουμε έξω για να μην κολλήσουμε. Δεν βγαίνουμε έξω από αλληλεγγύη σε άλλους για να μην τους κολλήσουμε σε περίπτωση που έχουν. Έχουμε κλείσει τα γραφεία του ΜΕΡΑ 25, έχουμε κάνει διάβημα στον πρόεδρο της Βουλής. Είναι απαράδεκτο ότι η Βουλή συνεχίζει να λειτουργεί. Σήμερα, ας πούμε, εγώ δεν πήγα στην κατάσταση. Το ερώτημα είναι μεγάλο λάθος. Όταν ο λαός είναι απαγορευμένο να βγαίνει στους δρόμους, εμείς οι πολιτικοί να κάνουμε παράταση. Θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε την ικανότητα να καθόμαστε σπίτι μας, να τιμούμε τους ήρωες και τις ηρωίδες της ελληνικής επανάστασης, να σκεφτόμαστε τι σημαίνουν τα μηνύματά τους για το μέλλον, για το παρόν αυτής της χώρας, χωρίς να διακινδυνεύουμε τους δικαιούς μας. Να πούμε ότι αυτή θα ήταν υπό άλλες συνθήκες μια πολύ παραγωγική περίοδος για τη μέρα 25, με την έννοια ότι θα ξεκινούσε μια μεγάλη περιοδία ανά την Ελλάδα. Η περιοδία δεν θα γίνει με φυσική παρουσία, δεν θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, να συναντήσετε, να σφίξετε χέρια, να δεχτείτε και να δώσετε αγκαλιές, αυτά παγορεύονται, αλλά θα γίνει με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Θα έχετε την ευκαιρία δηλαδή και στελέχη και φίλους και ψηφοφόρους της μέρας 25. Νομίζω ότι την αρχή την κάνετε από Σέρες και Δράμα, αύριο. Την επόμενη εβδομάδα είναι η σειρά της Θεσσαλίας. Ξέρω ότι και στο Βόλο θα γίνει κάτι παρόμοιο και θα εξηγήσουμε τη διαδικασία. Θα έχουμε την ευκαιρία και την άλλη εβδομάδα να πούμε για αυτό. Η αναστολή των εργασιών φαντάζομαι δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει παραγωγή έργου και στο ιδεολογικό επίπεδο από εσάς και στο επίπεδο των προτάσεων. Σε ποια φάση είναι η μέρα 25? Πολύ σωστά είπατε ότι αν δεν είχαμε την επιδημία θα ήμασταν τώρα στην προσυνεδριακή διαδικασία σε όλη την Ελλάδα με στόχο το Μάιο, 22-23 Μαΐου θα ήταν το συνέδριο μας. Αυτό δεν θα γίνει τώρα βεβαίως. Απλά εμείς αρνούμαστε να το βάλουμε κάτω. Θα κάνουμε την προσυνεδριακή διαδικασία διαδικτυακά. Οπότε σωστά αναφερθήκατε αύριο σε Δράμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές μας, από τους τηλεθεατές μας γνωρίζουν το Zoom. Είναι μια εφαρμογή όπου μπορούν να έχουμε μέχρι και 100 παρασυράκια στην υπολογιστή, 100 άνθρωποι συνδεδεμένοι στο σπίτι. Οπότε τα στελέχη μας στην Δράμα, στις Σέρες, θα βρίσκονται όλοι εκεί αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα για 2 ώρες. Θα κάνουμε τη συζήτησή μας για τα τοπικά ζητήματα της περιοχής. Θα έχουμε και εκπροσώπους που δεν είναι κομματικά μέλη, που μπορεί να είναι και κομματικοί αντίπαλοι, δεν είναι από άλλα κόμματα, που θα μας θέσουν εκείνοι εκπροσωπώντας τον Εμπορικό Σύλλογο, το Εργατικό Κέντρο. Άρα θα συμμετέχουν και οι θεσμικοί σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση. Και ταυτόχρονα όλοι θα μπορείτε να βλέπετε αυτό μέσα από το YouTube. Μπαίνοντας στο YouTube, μέρα 25, θα υπάρχει ένα παράθυρο. Οποιοσδήποτε πολίτης θα μπορεί να βλέπει τι συζητάμε για τη Δράμα και για τις Σέρες αύριο. Είναι ένας πολύ λιγόνιμος και εύκολος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Την επόμενη, σε 2-3 μέρες θα είμαστε σε άλλη πόλη, θα έρθουμε στο Βόλο αμέσως μετά. Οπότε από σήμερα, μέσα στο καλοκαίρι, διαδικτυακά θα συζητήσουμε με τα τοπικά μας στελέχη, με νέα μέλη. Και όποιος θέλει να γίνει μέλος τώρα μπορεί να γίνει για να συμμετάσχει άμεσα στη συζήτηση. Αν απλά θέλετε να παρακολουθείτε, να δείτε τι είναι αυτά τα οποία συζητούν μεταξύ τους τα μέλη του 25, εμείς πιστεύουμε στην απόλυτη διαφάνεια, δεν είναι τίποτα και κλεισμένο των θυρών. Θα μπορείτε να μπείτε στο YouTube Μέρα 25 και να δείτε τι συζητάμε. Ωραία. Θα θυμίσουμε την άλλη εβδομάδα παραμονές της συζήτησης που θα γίνει για τον Βόλο, γιατί προφανώς θα μπαίνει και η τοπική διάσταση των ζητημάτων. Έτσι, αυτό το νόημα έχει αυτό που γίνεται σε κάθε
πόλη, δηλαδή πέρα από τα γενικά αυτά που θα συζητήσουμε και εμείς ευθύς αμέσως, θα μπαίνουν και τα τοπικά ζητήματα, θα ξαναμιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Πάμε τώρα να δούμε και με φόντο τη σημερινή εθνική μας επέτειο, τις τουρκικές προκλήσεις που ξεκινούν από χθες με τις συντεταγμένες που κατέθεσε επικαλούμενη η Τουρκία το σύμφωνο με την Λιβύη στον ΟΗΕ. Πώς πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, στη σημερινή του ανακοίνωση λέει να απαντήσουμε με την κατάθεση των δικών μας συντεταγμένων. Δεν είναι κακή ιδέα αυτό. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι γενικά να έχουμε μία επιθετική και ταυτόχρονα συνεργατική θέση και προσανατολική. Δηλαδή, θέλω να πω, θα πρέπει για το θέμα της υφαλοκρηπίδας, το οποίο είναι ένα θέμα που χρονίζει εδώ και δεκαετίες, θα πρέπει εμείς να καταθέσουμε τη συγκεκριμένη μας πρόταση για το που πιστεύουμε ότι είναι η υφαλοκρηπίδα. Για το θέμα των ΑΟΣ, να καταθέσουμε εμείς την πρότασή μας για το ποιες πρέπει να είναι οι ΑΟΣ. Και ξέρετε, υπάρχει μία παρανόηση στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι κάποια χώρα μπορεί από μόνη της να κηρύξει ΑΟΣ. Αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να ζητήσει να προτείνει ποια πρέπει να είναι η ΑΟΣ, αλλά πρέπει να γίνει ως, να αποφασιστεί αυτό, να χαραχτεί ως προϊόν συνεργασίας. Να καταθέσουμε τις απόψεις μας για πράγματα τα οποία είναι ευαίσθητα, αλλά επιτέλους πρέπει να έχουμε θέση. Για παράδειγμα, θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ένα περίεργο ως αφορά τις ελληνικές θέσεις εδώ και δεκαετίες. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε η μόνη χώρα του κόσμου που είχε διαφορετικά χωρικά ύδατα από τον αέριο χώρο. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Με τα 12 μίλια, 6 μίλια, 10 μίλια. Πού θα είναι τα χωρικά μας ύδατα, πού θα είναι ο εναέριος χώρος μας. Θα πρέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, για το Δέλτα του Εύρου, όπου υπάρχει μια πραγματική ασάφεια για το πώς προσδιορίζεται και χαρτογραφείται το Δέλτα του Εύρου. Δεν έχουμε καταθέσει πρόταση αυτό, για αυτό το θέμα. Με άλλα λόγια, εμείς ως 25 θεωρούμε ότι η ελληνική πλευρά δεν πρέπει να πω κάτι. Πρέπει να προσδιορίσουμε πλήρως ποιες είναι οι δικές μας θέσεις για όλα τα ζητήματα. Και μετά να πούμε στην τουρκική πλευρά, ωραία, κατάθεσε εσύ την δική σου άποψη. Και για αυτά τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε, όχι να συμφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε ποιες είναι οι διαφορές μας, πάμε στη Χάγη. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Ναι. Από την άλλη, όλοι εκτιμούν ότι η προσφυγή στη Χάγη δεν θα έχει κέρδη αλλά και ζημίες, ότι δηλαδή και εμείς θα πρέπει να παραχωρήσουμε κάτι στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, και από την άλλη όλοι ξέρουμε ότι για την ΑΟΣ συγκεκριμένα πρέπει να υπάρξει και η σύμφωνη γνώμη της άλλης πλευράς. Για να την ορίσουν πρέπει τα δύο γειτονικά κράτη. Δηλαδή δεν είχαμε προβλήματα με την Ιταλία στο να το κάνουμε αυτό, ή στα νότια σύνορά μας με την Αίγυπτο και την Λιβύη όταν πια σταθεροποιηθεί η κατάσταση εκεί. Αλλά η Χάγη, όπως βλέπετε, είναι κάτι που διαχρονικά το απέφευγε η ελληνική πολιτεία, η κάθε ελληνική κυβέρνηση. Είναι η στιγμή, λέτε τώρα? Κοιτάξτε, πιστεύω την Ελλάδα. Γιατί ποιος κερδίζει σε βάθος χρόνου από τη μη συμφωνία και από τη μη διευθέτηση των προβλημάτων? Δεν κερδίζουμε εμείς. Αν δούμε τα πράγματα της τελευταίας δεκαετίας, ό,τι και να λένε οι ελληνικές κυβερνήσεις για θωράκιση, για αλληλεγγύη από τις Βρυξέλλες, για καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, εμείς στο ΜΕΡΑ25 βλέπουμε μια συνεχή μείωση της διαπραγματευτικής δύναμης της Ελλάδας, μια συνεχή συρρήκνωση της ισχύς μας. Οι ΗΠΑ πάντοτε θα πάρουν το μέρος της Τουρκίας, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Ακόμα και το 1974, τον Ιούλιο, όταν στην Αθήνα είχαμε μια κυβέρνηση ανθρώπινων της CIA, ακόμα και τότε θυμάστε πάρα πολύ καλά με ποιους πήγαν οι ΗΠΑ όταν φτάσαμε στην κόψη του ξηραφιού. Ποια αεροπλάνα ήταν αυτά που γύρισαν πίσω από τα τουρκικά, ήταν ειδικά που πήγαιναν στην εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια πλήρη αποχάπτωση και κατακαιρματισμό, δηλαδή βάζεις μαζί τις λέξεις ευρωπαϊκή, εξωτερική και πολιτική και καταλήγεις έναν έκτοτο. Θεωρούμε εμείς το ΜΕΡΑ25 ότι το δικαστήριο της Χάγης, εάν τελικά, το δύσκολο δεν είναι για μας να αποδεχτούμε κάποιες απώλειες το πλαίσιο μιας διαμεσολάβησης, πάντοτε όταν έχεις ένα συμβιβασμό, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα δικά σου, είναι δεδομένο αυτό. Η δυσκολία με τη Χάγη για μένα δεν είναι αυτός ο κίνδυνος, ότι κάποια πράγματα θα κερδίσουμε και κάποια πράγματα θα χάσουμε.
Η δυσκολία με τη Χάγη είναι να φτάσουμε στη Χάγη. Γιατί να φτάσουμε στη Χάγη πρέπει να έχουμε ένα συνυποσχετικό με την Τουρκία, να συμφωνήσουμε στις διαφωνούμε. Mm-hmm. Το πιο δύσκολο πράγμα σε μια διαπραγμάτευση, ξέρετε, δεν είναι η συμφωνία. Είναι η πρώτερη συμφωνία στη συγκεκριμένη οριοθέτηση των διαφωνιών. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μια και αναφερθήκατε στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπατε ότι δεν προκύπτει καμιά εξίσωση στο Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή εξωτερική πολιτική. Αλλά πάμε να δούμε αν τώρα... λοιπόν, αυτό ήθελα να δούμε, γιατί υποτίθεται ότι ο άξονας που διατρέχει, το πνεύμα που διατρέχει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία της είναι η αλληλεγγύη. Έτσι, αυτός είναι ο κοινός άξονας. Και τώρα κάποιοι και με τη δοκιμασία αυτή, που είναι δοκιμασία σε πολλά επίπεδα της πανδημίας, δεν είναι μόνο στο επιστημονικό και στο πώς θα το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό και στην παραγωγή των φαρμάκων και του εμβολίου στη συνέχεια, αλλά κυρίως στις οικονομικές επιπτώσεις. Εκεί λέτε ότι είναι το μεγάλο τεστ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το έχει περάσει ανεπιτυχώς. Αφήστε τον σκύλο, κάνει αυτός την επανάσταση του. Τι σκύλο έχετε? Είναι επανάσταση ή δεν είναι γείτονα από μακριά και του γαρίζει. Τι σκύλο έχετε? Είναι λαπραντόρ. Μάλιστα, γιατί είναι βροντόφωνος, ακούγεται ότι είναι μεγαλόσωμο. Δυστυχώς. Σκύλι. Λοιπόν, θεωρείτε ότι το πέρασε ανεπιτυχώς αυτό το τεστ και με την αφορμή της Ελλάδας και των άλλων χωρών? Ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Αυτό λέω, ανεπιτυχώς. Θα το ανοίξω να βγει έξω. Θα πρέπει να περιμένετε ένα δευτερόλεπτο να το ανοίξω. Θα περιμένω ένα δευτερόλεπτο, βεβαίως. Λοιπόν, να σας πω ότι με το που τελειώνει αυτή η συνέντευξη με τον κύριο Βαρουφάκη, είναι και η λήξη του ζωντανού κομματιού της εκπομπής, δηλαδή αμέσως μετά ο Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος και ο καθηγητής λοιμοξιολόγος ο κύριος Χατζηχριστοδούλου θα είναι μαζί μας. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον επικεφαλής της Μέρας 25. Λοιπόν, ανεπιτυχώς λέτε πέρασε και στο παρελθόν αυτά τα τεστ αλληλεγγύης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ανάγκη, σας το πω εγώ, ο ελληνικός λαός της νιώσης του πιτσί. Η συμπεριφορά της Τρόικας. Γιατί το λέτε? Το επιχείρημα είναι ότι η Ευρώπη μας κράτησε όρθιους και ζωντανούς. Σοβαρά. Την στιγμή που κατακριμνιζόμασταν, έτσι. Με τα δανεικά της Ευρώπης, ακόμη και πιο φτωχών χωρών, σταθήκαμε όρθιοι. Θυμόσαστε τα Βαλκάνια πώς ξεσηκώνονταν με τα 2 δις που μας δίναν, για παράδειγμα. Οι Κροάτες ή οι Σέρβοι. Καταρχάς, νομίζω ότι κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας ως δημοσιογράφος να θέτετε τα ερωτήματα ως συνήγορος του διαβόλου. Αλλά νομίζω ότι οι ακροατές μας, οι τηλεθεατές μας, γνωρίζουν πολύ, πολύ καλά πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Καμία αλληλεγγύη δεν υπήρξε απέναντι στην Ελλάδα. Υπήρξε αλληλεγγύη απέναντι στην Deutsche Bank, στην Finance Bank, στις Societe Generale και στην BNP Paribas. Από τα 110 δισεκατομμύρια του πρώτου μνημονίου, όλα πήγανε σε αυτές τις 4 τράπεζες. Το δεύτερο μνημόνιο θα μείνει στην ιστορία ως η πιο καταστροφική πολιτική, οικονομική πολιτική στην ιστορία του παγκόσμιου καπιταλισμού. Είχαμε μία απώλεια της τάξης του 8% του ΑΕΠ, όταν εκείνοι προέβλεπαν μία απώλεια της τάξης του 4%. Ήταν καταστροφική η παρέμβασή τους και η παρέμβασή τους είχε στόχο μοναδικό. Τη διάσωση των καλογεννημένων τραπεζών. Δεν υπήρξε καμία αλληλεγγύη απέναντι στον ελληνικό λαό. Το μόνο που υπήρξε απέναντι στον ελληνικό λαό ήταν μια ανίποτη κακία στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονταν για μας μέσα στο Eurogroup πατού. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονταν όχι μόνο για μας, που ήμασταν τότε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Παπακοσταντίνου, για τον κύριο Παπανδρέου, για όλους ανεξαίρετους τους Έλληνες. Μόνο αλληλεγγύη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπετε ότι η ίδια κακεντρέχεια και η ίδια ανεπάρκεια, η κλιματική ανεπάρκεια του Eurogroup και της Ευρωζώνης κάνει την εμφάνισή της σήμερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε λιγότερο από 24 ώρες μετά από ένα Eurogroup το οποίο δεν κατέληξε πουθενά. Και δεν κατέληξε πουθενά γιατί πάλι οι πλεονασματικές χώρες με προεξάρχουσα την Ολλανδία, πίσω από την οποία βέβαια κρύβεται πάντα το Βερολίνο, αρνήθηκε οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση στα δημοσιονομικά των χωρών της Ευρωζώνης. Διαβάστε τα ρεπορτάζ των Financial Times, των New York Times, μην αρκεστείτε σε αυτό που σας λέω εγώ. Πρόκειται για μια ιστορική αποτυχία της Ευρώπης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει για διάλυση. Η παντελής έλλειψη αλληλεγγύης, το αντίθετο της αλληλεγγύης, αν υπάρχει λέξη που να ορίζει το αντίθετο της αλληλεγγύης, είναι αυτό που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά το προσφυγικό, όσο αφορά την άμυνα, όσο αφορά την εξωτερική πολιτική και βεβαίως την οικονομία. Αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι, γιατί νομίζω θα μιλήσει και ο Μητροπολίτη τώρα και δεν θέλω εγώ να μονοπολίσω τη συζήτηση. Να το πω πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή τα κράτη μας, και όχι μόνο η Ελλάδα, αντιμετωπίζουν μια αύξηση του χρέους τους της τάξης του 50% του ΕΠΑ. Εμείς θα πάμε από το 180% στο 230%, 240%, η Ιταλία θα πάει από το 130% στο 200%. Δεν έχουν κάνει αυτό που το μόνο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν, που θα είναι να πάρουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι χρημάτων και να το ρίξουν στην αγορά, να το ρίξουν στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι πλημμυρισμένοι στα σπίτια τους και δεν ξέρουν πώς θα βάλουν φαγητό στο τραπέζι αύριο. Το ότι αυτήν τις κυβερνήσεις, με αυτό το 800 τώρα του κ. Μητσοτάκη, που καλά κάνει και το Δήμο, δεν έχουμε καμία κουβέντα γι' αυτό, αυτήν τις κυβερνήσεις να ξοδεύουν από ένα δημόσιο προϋπολογισμό, ο οποίος δεν αντέχει και ο οποίος αύριο θα είναι πολύ βαθιά στο κόκκινο, όταν του χρόνου θα επανεργοποιήσουν το σύμφωνο σταθερότητας, ξέρετε, σημαίνει αυτό, σημαίνει μια απίστευτη λιτότητα, μια αποτελμάτωση, μια ακόμα μεγαλύτερη κατάρρευση των επενδύσεων, μια Ευρώπη η οποία θα υπόκειται σε απίστευτες φυγόκεντρες δυνάμεις που θα τη διαλύουν. Υπάρχουν λύσεις. Εμείς ως Μέρα 25 και ως Δήμη 25 πανευρωπαϊκά μιλάμε για τις τρεις λύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, μιλάνε όλοι για ένα ευρωομόλογο. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί πρέπει αυτή η αύξηση του δημόσιου χρέους λόγω κορονοϊού να μην πέσει πάνω στα ήδη ή συχνά κράτη μας. Θα πρέπει αυτό να το σηκώσει η Ευρώπη συνολικά, αυτό σημαίνει ελληνική. Το ερώτημα είναι ποιος θα εκδώσει το ευρωομόλογο. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Πρέπει να το εκδώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αυτή την κοινή πρωτοβουλία. Να πούμε ότι είναι νέα αρχηγή κρατών, είναι η δικιά μας χώρα, είναι Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Σλοβενία και Λουξεμβούργο που ζητούν την έκδοση του ευρωομολόγου. Που να μην έχει μικρή διάρκεια, να βγούμε δηλαδή με ένα ευρωομόλογο, να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις στην οικονομία, στις αγορές. Τώρα θα μου πείτε σε ποιες αγορές που δοκιμάζονται όλες οι αγορές και ας λέει ο Τραμπ επανεκκίνηση της οικονομίας το Πάσχα. Θα είναι λειτουργικό αυτό, θα είναι μια απάντηση στις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από τις καταστροφές που έχουμε στην οικονομία. Εξαρτάται από το μέγεθος και το ποιος θα το εκδώσει. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις που αναφέρατε δεν έχουν απαντήσει στο ερώτημα ποιος θα το εκδώσει. Γιατί ξέρετε, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, το πρώτο πράγμα που θα σε ρωτήσει, μέσα στο Eurogroup, η κυρία Μέρκελ, η σύνοδο κορυφής, είναι ωραία, θα είσαι ευρωομόλογο, ποιος θα το εκδώσει. Γιατί αν απαντήσεις στο ESM, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης Σταθερότητας, η απάντηση είναι λάθος. Γιατί δεν θέλουμε τον ESM να το εκδώσει. Ο ESM βγάζει ομόλογα με τα οποία δανείζεται εκ μέρους των Ευρωπαίων, τα οποία είναι τοξικά, είναι σαν τα CDO της Lehman Brothers, δεν βγούμε στα τεχνικά κομμάτια. Εμείς ως Μέρα 25 έχουμε συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη απάντηση για το ευρωομόλογο, για να είναι θεραπευτικό, για να είναι θετική απάντηση στο ερώτημά σας. Πρέπει, ο μόνος θεσμός που μπορεί να το εκδώσει είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκ μέρους όλων των Ευρωπαίων και ποιος θα το αποπληρώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα από τη μηχανή που έχει τυπώματος χρήματος. Έτσι, όχι τυπώματος. Έχουν τυπώσει, για να μην έχουμε καμία επιβολή γι' αυτό, από την 1η Μαρτίου του 2015 έχουν τυπώσει 5,2 τρισεκατομμύρια ευρώ υπέρ του τραπεζικού συστήματος, υπέρ του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσα στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης του λεγόμενου προγράμματος. Εμείς λέμε 1 τρισεκατομμύριο το χρόνο, φέτος, και ίσως και άλλο ένα του χρόνου και μετά βλέπουμε από εκεί και πέρα. Το οποίο να είναι το χρήμα το οποίο δεν χρειάζεται να τυπωθεί σήμερα, γιατί αν βγάλει ένα ευρωομόλογο δεκαετίας, απλά δεσμεύεται ότι μέσα σε 10 χρόνια θα έχει τυπώσει 1 τρισεκατομμύριο για να καλύψει, να είναι το, αν θέλετε, το αμορτισέρ, το οποίο δεν θα μεταφέρει το κόστος της κατάρρευσης λόγω του κορονοϊού στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, ιδίως στο πιο αδύναμο των κρατών μελών. Αυτό είναι το ένα που λέμε. Το δεύτερο που λέμε, και θα μου επιτρέψετε να σας πω πολύ γρήγορα ποια είναι τα άλλα δύο που λέμε, το δεύτερο που λέμε είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 600 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με νέα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με στήριξή τους στη δευτερογενή αγορά ομολόγων από την Κεντρική Τράπεζα, ένα ποσό 600 δισεκατομμυρίων το οποίο θα επενδυθεί στα δημόσια συστήματα υγείας, σε όλη την Ευρωζώνη και στην πράσινη ενέργεια που έχουμε ανάγκη έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα από το κορονοϊό.
Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύριο το πρωί, και όταν λέω αύριο το πρωί, το εννοώ, να πιστώσει τους λογαριασμούς κάθε Ευρωπαίου πολίτη, είτε είναι παιδί, είτε είναι οικογένεια, με 2.000 ευρώ. Και αυτό μην νομίζετε ότι είναι κάτι το οποίο το σκέφτηκα εγώ, δεν το σκέφτηκα εγώ, είναι μια πολιτική που ακολουθήθηκε και εφαρμόστηκε πριν από 14 ακριβώς μέρες στο Χονγκ Κονγκ. Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ έδωσε εντολή στην Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα έβαλε σε κάθε λογαριασμό κάθε πολίτη, για την ακρίβεια κάθε κατοίκου, όχι αναγκαστικά πολίτη του Χονγκ Κονγκ, πήγε $250 Αμερικής. Να, πώς δίνεις ανάσα στον κόσμο και στην κυβέρνησή μας. Γιατί αν ο κ. Μητσοτάκης ήξερε ότι κάθε Έλληνας πολίτης ξαφνικά έμπαινε στο λογαριασμό του στην Εθνική, στην Eurobank, στην Πειραιώς, στην Αλφα, και έβρισκε 2.000 ευρώ κατατεθειμένα από την Κεντρική Τράπεζα, αμέσως η κυβέρνηση θα ένιωθε μια ανακούφιση, θα μπορούσε μετά ό,τι πόρους έχει το ελληνικό δημόσιο να τους ρίξει στοχευμένα εκεί που χρειάζεται, στο εθνικό σύστημα υγείας, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων οι οποίες πάνε να κλείσουν. Αυτά τα τρία μέτρα θα έπρεπε αύριο το πρωί. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα σκέφτεται καν. Άρα περιττεύει να ρωτήσω ποια είναι τα σχόλιά σας για τα μέτρα που μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω όπως το λέτε ότι είναι απλώς ανακουφιστικά. Κοιτάξτε, τη 10η Μαρτίου στην Ολομέλεια της Βουλής είχε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση για 3,6 εκατομμύρια που έπρεπε να φύγουν κατευθείαν για την κατάργηση του πόρου, όχι την αναστολή των πόρων. Γιατί η αναστολή δεν βοηθάει την επιχειρηματία, ο οποίος δεν έχει περαιτία και δεν θα έχει μέχρι τον Οκτώβριο. Τι να την κάνει την αναστολή, να τα πληρώσει όλα μετά τον Οκτώβριο, πώς θα πρέπει να τα πληρώσει. Mm-hmm. Είχαμε πει κατάργηση κούρεμα των πόρων. Άμεσα τότε. Είχαμε πει μια χρεωστική κάρτα. Να φύγουν από τη μέση αυτές οι δόσεις, λέτε εντελώς. Να κουρευτούν τέλος. Έτσι. Δεύτερον, χρεωστικές κάρτες αριθμημένες σε 300.000 από τις πιο ευάλωτες οικογένειες με 300 ευρώ το μήνα για τους επόμενους 6 μήνες τουλάχιστον για να μπορούν να βάλουν φαγητό στο τραπέζι αυτές οι ευάλωτες οικογένειες που ξέρετε είναι, δεν θα πάρουν τα 700 ευρώ. Είμαστε υπέρ των αυτού των 20 ευρώ. Του χειροκροτούμε την κυβέρνηση γι' αυτό. Αλλά ταυτόχρονα δεν έπρεπε να έχουν ήδη καταργήσει την προπληρωμή φόρου των επιχειρήσεων. Είναι δυνατόν να ζητάνε ακόμα θεωρητικά τουλάχιστον. Να υπόκειται ένας επιχειρηματίας, μικρός επιχειρηματίας, μεγάλος επιχειρηματίας, δεν έχει σημασία. Στο να πληρώσει τους όρους του 21 που υπολογίζονται με τα εισοδήματα του 19 που δεν υπάρχουν σήμερα και να πληρωθούν αυτά με τα εισοδήματα του 20 που απλά δεν υπάρχουν. Θα έπρεπε να καταργηθεί αυτή η προπληρωμή φόρου. Ήδη να έχει γίνει, να έχει ανακοινωθεί. Δυστυχώς η κυβέρνηση κάνει αυτά τα χλιαρά μέτρα. Κάθε λίγο και λιγάκι ανακοινώνει κι άλλο ένα χλιαρό μέτρο. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένα μεγάλο θετικό σοκ. Να βγει ο κ. Μητσοτάκης και να ανακοινώσει σημαντικά μέτρα όλα μαζί ταυτόχρονα. Και ένα ακόμα μέτρο που, αν μου επιτρέπετε να πω, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κόκκινα δάνεια. Πρέπει να βγει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έπρεπε να έχει ειδική που να παγώνει, να ακυρώνει τον Ηρακλή. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι βέβαια ο κόσμος δεν θα μπορεί να πληρώσει τα στεγαστικά του δάνεια, τα επιχειρηματικά του δάνεια, ακόμα και αυτά τα οποία δεν είναι κόκκινα. Μέχρι το καλοκαίρι η κυβέρνηση είπε να παγώσουν πληρωμές. Ξέρετε όμως τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο Ηρακλής που έχει γίνει νόμος του κράτους από τον περασμένο Δεκέμβριο, τα αρπακτικά ταμεία που έχουν και αγοράζουν από τις τράπεζες τα κόκκινα δάνεια του κόσμου, θα δικαιούνται να ζητήσουν 12 δισεκατομμύρια αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο. Που δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τα δανειστεί το ελληνικό δημόσιο από τον ίδιο. Για να τα δώσει. Δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, γιατί να το κάνουμε αυτό. Βγάλτε κύριε Μητσοτάκη σήμερα, αυτό δεν σας το λέω αντιπολιτευτικά. Αν είναι ένα σύμβουλό σας, θα το λέω. Βγάλετε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που παγώνεται την τυπλοποίηση των κόκκινων δανείων και τη μεταφορά τους στα ταμεία, τα οποία μετά θα κάνουν χρήση αυτής της ρήτρας για να ζητήσουν από εσάς να δανειστείτε. Να δανειστεί ο Έλληνας πολίτης χρήματα για να τα πάρουν τα ταμεία. Ούτε καν η τράπεζα δεν θα τα πάρει. Θα τα πάρει ένα ταμείο από το Delaware. Είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι τέτοιο. Που έχει αγοράσει κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, θα αγοράσει, ναι, που θα τα τυπλοποιήσει. Θυμίζω ότι ξεκινάτε από αύριο αυτή την χωρίς φυσική παρουσία περιοδία ανά την Ελλάδα. Θα ακούσετε, όπως είπατε, και τους θεσμικούς πέρα από τους πολίτες, πέρα από τις μονάδες δηλαδή των περιοχών. Η αρχή γίνεται από τη Βόρεια Ελλάδα, έρχεται η σειρά της Θεσσαλίας. Ο Βόλος είναι η αρχή την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε την παραμονή για να δούμε τα διαδικαστικά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ. Να μείνετε υγιείς όλοι. Αμήν. Και η δική μας ευχή για τη δική σας οικογένεια. Γεια σας κύριε Βαρουφάκη. Ευχαριστούμε πολύ.